απάντηση σε όλους αυτούς που υποτιμούν τους κατοίκους του Δήμου Νεμέας και την ιστορία του τόπου, αλλά και σε όλους αυτούς που θέλουν να φέρουν τα σκουπίδια της Πελοποννήσου στα Δερβενά και Νεμέας, έδωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας, Αναστάσιος Μπάρλιας. Τέλος, για το ίδιο θέμα μίλησε και το μέλος της Ομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, ο οποίος είναι κάθετα αντίστοιχος στην εγκατάσταση του εργοστασίου στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας. Η Νεμέα βρίσκεται στο μέσο ενός σχεδίου, το οποίο σχέδιο είναι το ίδιο με το προηγούμενο πριν ένα χρόνο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλά τότε ήταν στη μέση η αιρετή, η Δήμη, πίεσε ο λαός, δεν πέρασε αυτό το σχέδιο και ήρθε η κεντρική διοίκηση να αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Δηλαδή τι άλλαξε, απλά στη θέση των Δήμων βάλαν τον ιδιώτη. Στην Νεμέα κάναμε ένα τραγικό λάθος. Θέσαμε τον εαυτό μας στη διάθεσή τους, τρέχοντας να υιοθετήσουμε το προηγούμενο σχέδιο, τη στιγμή που δεν το είχαν υιοθετήσει μεγαλύτεροι Δήμοι, οι οποίοι είχαν πολύ σοβαρότερο πρόβλημα με τη διαχείριση των σκουπιδιών, αλλά και με την οικονομική τους κατάσταση, γιατί ένα επιχείρημα του προηγούμενου σχεδίου ήταν ότι ο Δήμος θα βγάλει λεφτά. Έολο επιχείρημα, το οποίο καταρρίφθηκε από την πρώτη στιγμή που έπεσε στο τραπέζι. Εν πάση περιπτώσει, δεν καταλογίζω ευθύνες σε κανέναν, έχει τελειώσει αυτό το θέμα, αλλά να ξέρετε ότι οι κυνηγοί πάνε εκεί που υπάρχει θύραμα. Έτσι λοιπόν έγινε και τώρα, ξαναπαρουσιάστηκαν οι επίδοξοι επενδυτές, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν άλλη μορφή. Έχουν τη μορφή του ιδιώτη. Το κράτος λοιπόν πέταξε τον μπαλάκι στους ιδιώτες, πιστεύοντας ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τον ιδιώτη επενδυτή. Όμως θέλω να σας πω ότι η Νεμέα αυτή τη στιγμή είναι ενωμένη. Από τον πρώτο δημότη μέχρι τον τελευταίο έχουμε κοινή απόφαση λάβει να πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή την εγκατάσταση στο Δήμο μας. Και αυτή τη φορά έχουμε πολλά νομικά όπλα, έχουμε ισχυρό νομικό πλαίσιο το οποίο στηρίζει την αμπελοϊνική ζώνη, ΟΠΑΠ ακριβώς, στηρίζει την αρχαιολογική περιοχή, η οποία είναι ακριβώς δίπλα στο χώρο αυτό, και θεωρώ... Και το μνημείο. Βέβαια και το μνημείο. Και θεωρώ ότι ο αγώνας θα είναι, επειδή είναι δίκαιος, θα είναι και... Θα έχουμε αίσιο τέλος. Τελειώνοντας, θέλω να δώσω ένα μήνυμα προς όλους τους αποδέκτες και προς όλους τους εμπλεκόμενους. Φερέφωνα της παγκοσμιοποίησης, μνημονιακά παπαγαλάκια, σκεφτείτε το δύο φορές πριν βάλετε χέρι στην Νεμέα. Εκεί που έστησε το ορδί του ο Θοδωρής ο Κολοκοτρώνης, θα πάτε να κάνετε σκουπιδότοπο, ρε. Οργή λαού, φωνή Θεού. Τίποτα άλλο. Σε συνέχεια της απόφασης της περιφέρειας την περασμένη εβδομάδα, της πανηγυρικής, για να μην τη σχολιάσουμε διαφορετικό τρόπο, παρουσίασης του ανάδοχου για τα σκουπίδια, για τα απορρίμματα, από το κύριο Τατούλη, το Μιχελάκη, το Χατζηδάκη και την παρέα τους, έφτασε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Νεμέας μια πληροφορία ότι τιματομεσίτες διερευνούν τις διαθέσεις των τοπικών εκεί ιδιοκτητών για την αγορά μιας έκτασης 180 στρεμμάτων περίπου. Σε συνεδρίαση που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο βέβαια μπορούν να στα πούν και οι άνθρωποι καλύτερα, δήλωσε την κάθετη αντίρρησή του στην ενδεχόμενη εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Νεμέας εργοστασίου καύσης απορριμμάτων, γιατί αυτό βεβαίως ο ανάδοχος η Τέρνα, αυτό είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να προχωρήσει. Το σχόλιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αφορά πρώτον την ετοιμότητα που επέδειξε η εταιρεία στο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση πριν κάνει γνώση το μελάνι από την ανακοίνωση της ανακήρυξης του ανάδοχου. Δεύτερον, την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση οι σχετιζόμενοι με την εταιρεία, με δεδομένο ότι επί τρία χρόνια το θέμα των απορριμμάτων είναι στην πραγματικότητα βαλτωμένο, κολλημένο στην περιοχή της Κορινθίας και στην περιοχή της περιφέρειας γενικότερα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει τελεσμένα.